Έντονε αντιδράσει προκαλεί η εκλογή του Αχμεν Νασεράλ Ραίση στη θέση του Προέδρου τη Ιντερπολ. Ο στρατηγό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αντιμετωπίζει κατηγορίε για βασανιστήρια στη Βρετανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Γαλλία και την Τουρκία. Το Euronews επικοινώνησε με τον Γιούργεν Στοκ, το Γενικό Γραμματέα τη Ιντερπολ, ο οποίο τόνισε πω τα μέλη τη Εκτελεστική Επιτροπή δεν έχουν ανάμειξη στι καθημερινέ δραστηριότητε του οργανισμού. Στο στάδιο αυτό είναι μια κατηγορία και φυσικά είμαστε ενήμεροι. Υπάρχει επίσης το τεκμήριο της αθωότητας. Σήμερα όμως η Γενική Συνέλευση έλαβε μια απόφαση και εξέλεξε τον κύριο Αλ πρόεδρο της Ιντερπολ. Συνεχίζω το έργο μου με την Εκτελεστική Επιτροπή. Και μάλιστα εδώ στην Κωνσταντινούπολη, φέραμε σημαντικέ μεταρρυθμίσει για τη διακυβέρνηση του οργανισμού και συγκεκριμένα για την Εκτελεστική Επιτροπή. Ενισχύουμε σημαντικά τη λογοδοσία, την ακαιρεότητα, τη διαφάνεια και την ουδετερότητα του οργανισμού. Ανθρωπιστικέ οργανώσει και ευρωβουλευτές εκφράζουν φόβου ότι η Ιντερπολ θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση από αυταρχικά καθεστώτα. Δεν είναι δυνατόν ο οργανισμό που κυνηγά εγκληματίε να προεδρεύεται από ένα άτομο κατηγορούμενο για έγκλημα. Ή μάλλον ναι. Δυστυχώ, τα κράτη-μέλη του οργανισμού έδειξαν πω είναι δυνατόν και εξέλεξαν αυτόν τον υποψήφιο που θα ντροπιάσει τον οργανισμό. Ο Αχμεντ Νάσερ Αλ που διατηρεί το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, δεσμεύτηκε ότι ω πρόεδρο τη Ιντερπολ θα εργαστεί για τη διαφάνεια και τη διαφορετικότητα στον οργανισμό.